Οδηγός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης βρήκε μέσα σε λεωφορείο πορτοφόλι με μεγάλο χρηματικό ποσό και το παρέδωσε στις αρχές, οι οποίες και εντόπισαν το νεαρό που το είχε χάσει. Ο οδηγός Νίκος Παπαδόπουλος είχε μόλις φτάσει στο τέλος της διαδρομής με τη γραμμή 15 του ΟΑΣΤ. Ένα πεταμένο πορτοφόλι τράβηξε το βλέμμα του όταν βγήκε από το αστικό και η πρώτη του σκέψη ήταν να το παραδώσει. Κατά την επιστροφή μου σε ένα δρομολόγιο καθημερινότητας, σε μια στάση που είναι μπροστά στην εκκλησία των 40 εκκλησιών, άνοιξε την πόρτα για να κατέβουν και να ανέβει ο κόσμος. Μόλις άνοιξε την πόρτα είδα μπροστά μου ένα μαύρο πράγμα, ένα πορτοφόλι. Στην αρχή το θεώρησα ότι μπορεί και να μην είναι κάτι, αλλά λέω ας το δω. Μόλις το άνοιξα είδα ότι υπήρχε ένα μεγάλο ποσό, κάρτες πιστωτικές, κάρτες τραπεζικές, μια ταυτότητα και ένα δίπλωμα. Αμέσως ενημέρωσα το ΚΕΡΚΙ, δηλαδή το συντονισμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον ΟΑΣΤ. Δεν πέρασε στιγμή από το μυαλό του να κρατήσει το πορτοφόλι που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό. Είδε την ταυτότητα του νεαρού ιδιοκτήτη, διαπίστωσε πως είναι φοιτητής κοντά στην ηλικία του γιού του και σκέφτηκε πως σίγουρα χρειάζεται τα χρήματα. Ο μισθός μας το πρώτο δεκαήμερο, να λέμε την αλήθεια, εξαφανίζεται. Μπαίνουν δηλαδή εξωτερικοί παράγοντες που σου βάζουν σε πειρασμό να πεις αμάν τι καλά και ζεστά λεφτά μπορεί να είναι αυτά. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ακόμα το ήθος μας κρατάει ψηλά. Και όλα έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται ο καθένας. Εγώ πάντως δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν θα μάθει. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και να του παραδώσουν το πορτοφόλι. Ήρθαν δύο πολύ σωστοί αστυνομικοί, ξέραν τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, κάναν κάποια τηλέφωνα και πολύ σύντομα βρέθηκε ένα παλικάρι το οποίο, αφού ελέγχθηκε από τα όργανα της αστυνομίας ότι ήταν αυτός, παραδόθηκε και μας κέρασε κιόλας όλους εδώ. Εκτός από χρήματα, το πορτοφόλι περιείχε πολύτιμα έγγραφα, αλλά και τραπεζικές κάρτες.